Μία ημέρα μετά την έναρξή τους, οι τουρκικές και τσέες επιχειρήσεις στη Συρία με την ονομασία Ασπίδα του Εφράτη αρχίζουν να καρποφορούν. Με τουρκική κάλυψη στο έδαφος και αμερικανική στον αέρα, ο αντικαθεστωτικός ελεύθερος Συριακός στρατός εισήλθε ήδη από την Τετάρτη στην Τζαραμπλούς, ανακτώντας τον έλεγχό της από τους τζιχαντιστές. Παράλληλα, πηγές του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνουν τη σταδιακή απόσυρση των κουρδικών δυνάμεων από το σημείο με κατεύθυνση την περιοχή ανατολικά του Εφράτη. Μιλώντας στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Φικρή Ισίκ ξεκαθάρισε πως ο στρατός της χώρας επιδιώκει την υποχώρηση των Πεσμεργά όσο το δυνατόν περισσότερο προς Ανατολάς. Το μείζον ζήτημα για την Τουρκία πέραν της απόθεσης των τζιχαντιστών του Ισλαμικού κράτους είναι η αποτροπή της δημιουργίας ενός κουρδικού θύλακα ακριβώς στα νοτιοανατολικά σύνορά της. Κατά την επιχείρηση ανακατάληψης της Τζαραμπλούς, 2 Σύριοι αντικαθεστωτικοί σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν.